Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Hot Talk Radio. Που φυσικά χτυπάει κόκκινο. Είμαι ο Κώστας Βαξεβάνης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, πληροφορίες, παράπονα, ψυχαναλύσεις, Κώστας Πιαντές. Το δοξάρι των ήχων στο στούντιο παίζει ο Βαγγέλης Δοξαράς. Μπείτε στο κουτί Πανόρας.gr, πατήστε το Hot Talk Radio, το banner πάνω δεξιά και όχι μόνο μπορείτε να μας ακούσετε, αλλά κυρίως να μας στείλετε το μήνυμά σας. Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι, πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά συμβαίνει και αυτό. Να σας πω για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Μπορεί να μην έχετε να φάτε, αλλά θα έχετε ελεύθερο Wi-Fi. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, σε ρόλο Μαρίας Αντουανέτας, χθες την ανατροπή του Γιάννη Πρεζεντέρη. Έλεγε η Μαρία Αντουανέτα, αφού δεν έχετε να φάτε ψωμί, γιατί δεν τρώτε πάντα σπάνι. Και εσείς, αφού δεν έχετε να φάτε, γιατί δεν αρκείστε στο Wi-Fi. Φαντάζομαι πως ο κύριος Πρωθυπουργός το φάει στο Wi-Fi το γράφει ελληνικά, με φι, αλφα, έψιλον, γιώτα, από το φαΐ, Wi-Fi. Μπορεί να κόβουν την πληροφορική από τα σχολεία, μπορεί να τελειώνει ως μάθημα, αλλά θα έχουμε ελεύθερο Wi-Fi. Καταφέραμε να κάνουμε μία γενιά, μάλλον κατάφερα να κάνουμε μία γενιά που να μην έχει τίποτα, αλλά ευτυχώς θα έχει Wi-Fi. Όπως λέει και ο Βαγγέλης εδώ, Wi-Fi αντί για φαΐ. Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες και είδατε στο Γιάννη Πρεζεντέρη, αλλά ο Πρωθυπουργός στήριξε την άποψή του για το άκρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε καταρχήν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο και στήριξε την άποψή του αυτή, λέγοντας τη φράση: μα πολλοί λένε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο. Είπα την άλλη φορά ότι υπάρχει την ομιλία σας στην Κεντρική Επιτροπή, την έχω εδώ. Είπα ότι η εγκληματική βία δεν ασκήθηκε μόνο στο Πέραμα. Ασκήθηκε, για παράδειγμα, και στον εμπρισμό της Μαρφίν και στις Κουριές, αν δεν απατώμε, και όλα αυτά. Και είπατε ότι. Και αισθάνομαι εγώ, σαν να λέτε, ότι έχουμε βία από τη μια μεριά και βία από την άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πού στέκεται εκεί μέσα? Κοιτάξτε, το να ανέχεσαι ή το να δικαιολογείς πράξεις, συμπεριφορές ακραίες, ναι, είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα πριν, οδηγεί κατευθείαν στην έννοια βία. Δεν είναι δυνατόν να μην καταγγέλεις γεγονότα όπως είναι, παράδειγμα, ο εμπρισμός Μαρφίν ή οι σκουριές με τον τρόπο που περιμένει ο κόσμος να το καταγγείλεις. Όμως το καταγγείλαν όλοι οι άλλοι. Δεν είναι δυνατόν, δεν θέλω να φτάσω τώρα σε άκρα, που ούτε θέλω ως Πρωθυπουργός να κάνω τώρα συζήτηση η οποία φτάνει στα άκρα. Πάντως, να υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι πηγαίνουν να καταθέσουν σε δίκες που δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν. Ενώ ότι όλα αυτά τα θέματα δείχνουν μια οσμή. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς το οποίο αισθάνομαι είναι ότι αυτό το ναι μεν καταδικάζω, αλλά είναι εκείνο που δίνει το δικαίωμα σε έναν κόσμο, και είναι πολλοί αυτοί δυστυχώς, οι οποίοι λένε ότι βρίσκεται στο άκρο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς η ερώτησή μου, αν είστε καχύποπτος απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, μου απαντάτε ναι. Είμαι. Μάλιστα, έχει μία οσμή όλο αυτό και από την οσμή ο κύριος Σαμαράς κατάλαβε, όχι από στοιχεία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο. Πολλοί λένε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο, είπε στο τέλος της απάντησής του για την ερώτηση τη σχετική του Γιάννη Πρεζεντέρη. Αφού λοιπόν πολλοί το λένε ότι είναι άκρο, να θυμίσουμε επίσης τον κύριο Σαμαρά, ότι πολλοί λένε πως αυτή η κυβέρνηση ξεπουλάει τη χώρα, πολλοί λένε πως οι εταίροι της κυβέρνησης αυτής λειτουργούν με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον και πολλοί λένε πως είναι γερμανοτσολιάδες. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πολλοί δεν λένε, αλλά πολλοί πεινάνε, κύριε Σαμαρά. Και πολλοί νέοι άνθρωποι,
και το λένε και είναι σε αδιέξοδο. Και πολλοί σε αυτή τη χώρα αυτοκτονούν. Αυτά δεν τα λένε πολλοί, αλλά συμβαίνουν, κύριο Σαμαρά, κάθε μέρα. Και τα βλέπουν όλοι. Να ακούσουμε λίγο τι είπε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα. Εγώ θεωρώ ότι δεν υποστηρίζει μια Ελλάδα για τους Έλληνες που έλεγε ο Ανδρέας, υποστηρίζει μια Ελλάδα για τους λαθρομετανάστες, υποστηρίζει μια Ελλάδα χωρίς εξωτερική πολιτική, επειδή θα έχει καταργήσει τα προβλήματα της Ελλάδος, υποστηρίζει μια Ελλάδα επαγγελματιών του κρατικού συνδικαλισμού, υποστηρίζει μια Ελλάδα καθημερινών κινητοποιήσεων και καταλήψεων όπου βρει, υποστηρίζει μια Ελλάδα που οι λέξεις έθνος και πατρίδα είναι απαγορευμένες και με συγχωρείτε πάρα πολύ, πιστεύω πραγματικά ότι μέσα σε όλον αυτό τον δύσκολο καιρό που περνάει το αεροπλάνο μας, είναι απίστευτο να μην έχει μία ευθεία γραμμή και μία ξεκάθαρη άποψη για τα θέματα και θα έλεγα, να σου πω κάτι, και ιδιαίτερα και για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ήταν ο Πρωθυπουργός ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, τον Γιάννη Πρετεντέρη, αναφορικά με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς τον έκρινε. Θα σχολιάσουμε σε λίγο το πώς έκρινε ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Τσίπρα. Στη γραμμή όμως έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα κύριε Μηταράκη. Καλημέρα από το Αμπουτζάμπι. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και μάλιστα από μακριά. Μεγάλη χαρά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο λόγος που αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και την επαφή είναι ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα του Αμφόλου, του περιοδικού Αμφόλου, που σας εμφανίζει ότι είσαστε επί χρόνια, επί πολλά χρόνια, άνθρωπος ο οποίος δούλεψε για την εταιρεία Fidelity, η οποία ουσιαστικά είναι μέτοχος με διάφορα ποσοστά κατά καιρούς της Eldorado Gold. Κατά πρώτον, πάνω σε αυτό, η εταιρεία Fidelity, στην οποία δούλεψα πράγματι, άμα δείτε, μπείτε στο LinkedIn ή σε άλλα στα κοινωνική δικτύωση και δείτε το full γεωγραφικό μου, γράφει ότι είμαι από το 2003 μέχρι το 2010 που έφυγα από το Λονδίνο και γύρισα στην Αθήνα. Πράγματι, είμαι αρκετά περήφανος ότι έχω δουλέψει τη ζωή μου και έχω δουλέψει με δύο τομέα. Η εταιρεία Fidelity, επειδή ίσως πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν τι είναι συνταξιδοτικά ταμεία, έχει 80 εκατομμύρια πελάτες, οι οποίοι διαχειρίζονται την τάξη. Ως συνταξιδοτική εταιρεία, η Αμερικάνικη Fidelity, στην οποία εγώ δεν δούλεψα και δεν έχω κάποια σχέση μαζί, είναι μέτοχος σε δεκάδες χιλιάδες εταιρείες στον κόσμο και έχει πολύ πολύ μικρά ποσοστά σε πολλές εταιρείες. Από ό,τι διάβασα και εγώ σε εφημερίδες, η Αμερικάνικη Fidelity είναι μία από τις δεκάδες χιλιάδες επενδύσεις, είναι και η Eldorado. Μάλιστα. Αυτό εγώ δεν έχω καταλάβει όμως από το Unfollow πώς αυτό αφορά εμένα σε οποιαδήποτε μορφή. Δούλεψα για μια άλλη εταιρεία. Μισό λεπτό για να τελειώσω. Ναι, βέβαια. Παρακαλώ. Δούλεψα για μια άλλη εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παραιτήθηκα το 2010, γύρισα στην Ελλάδα. Δεν έχω καμία οικονομική σχέση με την παλιά μου εταιρεία. Εσείς πιθανώς παλιότερα να δουλέψατε σε κάποια κανάλια, σε κάποιες εφημερίδες. Βεβαίως, βεβαίως. Σε κάποια τράπεζες, αρτοπία, οπουδήποτε δούλεψα καθένα στη ζωή μου. Τι σχέση έχω εγώ, τι κάνει μια εταιρεία που έφυγα πριν τρία χρόνια, που έχει επενδύσει, που δεν έχει επενδύσει. Λοιπόν. Το πόσο συνδέει με μένα το Unfollow δεν το έχω καταλάβει και το γενικότερο που λέω είναι αυτό. Κατανοητό αυτό που λέτε. Προφανώς και είναι προς τιμή σας ότι έχετε δουλέψει. Όποιος έχει δουλέψει στη ζωή του είναι καλύτερο από αυτόν που δεν έχει δουλέψει και είναι πολιτικός. Αλλά το θέμα μπαίνει το εξής τώρα. Δουλέψτε σε μια εταιρεία που σχετίζεται με μια άλλη εταιρεία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής στην Ελλάδα. Και εσείς, όντας υπουργός αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις που ενδεχομένως θα την ευνοήσουν. Όχι ενδεχομένως, την ευνοούν. Η απλή ερώτηση είναι, αφού. Η Fidelity ήταν μέτοχος στην Ελλάδα παλιότερα, στον ΟΤΕ, στην Κοσμοτέ, στη ΔΕΗ, στην Εθνική Τράπεζα, στην Αλφα Μπανκ, στην Πειραιώς. Ήταν μέτοχος στα Τζαμπό, στο Φουρλί. Ακόμα χειρότερα, κύριε Υπουργέ. Είναι συνταξιδοτικά ταμεία τα οποία επενδύουν τις συντάξεις του κόσμου. Σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, μία μέρα μπαίνουν, ένα χρόνο μετά βγαίνουν. Όταν εγώ ήμουν στη Fidelity, δεν νομίζω ούτε καν ήξερα πια την Eldorado, ούτε ποτέ είχα σχέση μαζί της. Αν κάποιος, η εταιρεία έχει επενδύσει, η σχέση με μένα δεν προκύπτει. Αν θέλετε να με ρωτήσετε τη γνώμη μου για το χρυσό, μπορείτε να με ρωτήσετε. Δεν είναι μια καλή μισό λεπτό. Αλλά η γνώμη σας επαγγελματικά, για το... εγώ που σχετίζομαι και αν εγώ κερδίζω, αυτό που υπονοεί το Unfollow είναι ότι εγώ κερδίζω. Αν πάει καλά η Eldorado. Όχι. Αυτό το οποίο κατάλαβα ότι λένε οι συνάδελφοι είναι ότι υπάρχει ένα θέμα τουλάχιστον διοντολογίας αλλά και ουσίας για το ότι εσείς θα πάρετε κάποιες αποφάσεις που θα ευνοήσουν πιθανόν αυτή την εταιρεία και έχετε πάρει μέρος και σε ψηφοφορίες που ευνοούν αυτή την εταιρεία
Και έπρεπε να κάνετε σαφή τη θέση σας, ότι εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης. Ναι. Η οποία μέτοχος της είναι μια εταιρεία διαφορετική από αυτή που δούλευα εγώ. Όχι, προηγουμένως είπατε δεν είναι διαφορετική, ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει επενδύσει σε όλο τον κόσμο και μια από τις επενδύσεις είναι και στη Βρετανία. Η Fidelity είναι δύο εξωτερικές εταιρείες με διαφορετικούς μετόχους και διαφορετικούς πελάτες. Μία θέση έδρα στην Αμερική και έχει άλλους μετόχους, άλλους ιδιοκτήτες και έχει πελάτες στην Αμερική και μια άλλη εταιρεία που έχει έδρα εκτός Αμερικής και άλλους μετόχους, άλλους πελάτες. Τα κέρδη της μία δεν είναι κέρδη της άλλης. Αν πάει καλά η μία, δεν πάει καλά η άλλη. Η οποία έχει έδρα εκτός Αμερικής και σε αυτή εγώ δουλέψα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Ελντοράντη. Είναι σχετιζόμενες εταιρείες, κύριε Μηταράκη. Μην μπούμε στη λογική αυτή τώρα. Το ξέρετε ότι είναι σχετιζόμενες εταιρείες. Να σας πω ότι ιδρύθηκαν το 1935 από την ίδια οικογένεια. Μάλιστα. Αποκτήσαν ξεχωριστούς μετόχους, άλλες ιδιοκτήτες, άλλοι έχουν τις μετοχές. Και οι δύο εταιρείες μεταξύ τους δεν έχουν καμία κοινή σχέση, δεν έχουν κοινά γραφεία, δεν έχουν κοινούς μετόχους, δεν έχουν κοινούς υπαλλήλους και κυνηγάνε τους ίδιους πελάτες με ανταγωνίστικες εταιρείες. Απλώς ξεκινήσαν πριν 80 χρόνια από την ίδια οικογένεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνεργάζονται με κανένα τρόπο. Αντιθέτως, χτυπάνε τους ίδιους πελάτες καμιά φορά και έχουν και ανταγωνιστικές σχέσεις. Άρα, εσείς θεωρείτε συμβατή τη λειτουργία σας στην Υπουργική. Εγώ σας ρωτάω το εξής. Τι σχέση έχει το που δούλεψε κανείς στο παρελθόν με το τι κάνει σήμερα. Αν θέλετε να με μέμψετε για κάτι που κάνω σήμερα ως υπουργός ή αν κάποια απόφαση ήμουν λάθος, δέχουμε πάντα κριτική. Όχι, για μένα έχει σχέση που δούλεψε κάποιος, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί κάποιος να έχει δουλέψει κάπου και μετά με υπουργικές αποφάσεις ως υπουργός να ευνοήσει αυτόν τον κάποιον στον οποίο δούλεψε. Ή εντάξει, πρέπει να το δηλώσει. Πέστε μου μία απόφαση που έχω πάρει εγώ που έχει σχέση με το χρηστό. Καταρχήν τα περιβαλλοντικά, όπως πολύ λανθασμένα η κυρία Μακρύ είπε, η οποία δείχνει άγνοια πώς λειτουργεί το δημόσιο, είναι θέμα του Υπουργείου και ΠΕΚΑ. Ο κ. Μανιάτης, ο κ. Καλαφάτης, ο κ. Παπαγεωργίου. Εγώ δεν έχω τη σχέση με το περιβαλλοντικό. Εσείς ασχολείστε με το οικονομικό, θα συμφωνήσω. Να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή επί του οικονομικού είσαστε που αφορά τον χρυσό στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι υπόλογη η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος για μια παραχώρηση που έχει κάνει, γιατί περί παραχωρήσεως πρόκειται, στον κύριο Μπόμπολα με 11 εκατομμύρια, όταν λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πέρα από κάθε έννοια ανταγωνισμού. Δηλαδή, πήρατε μια εταιρεία 10 εκατομμύρια και την δώσετε 11 εκατομμύρια, την έδωσαν σε κάποιον ιδιώτη, ούτε διαγωνισμός έγινε, ούτε τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται ένα θέμα καταρχήν ότι είναι υπερβολικά προγενέστερο που κάνει να γυρίσω στην Ελλάδα. Όχι, το ελληνικό κράτος έχει μια συνέχεια, κύριε Μηταράκη, μου επιτρέψετε. Όχι, επειδή μπερδεύσαμε με το αντίπολο, τα προσωπικά με την συνέχεια. Εγώ δέχομαι αυτό πλέον και τη συνέχεια πολύ περισσότερο από ότι μπορώ να δεχτώ αυτό που έγινε πριν για το προσωπικό. Το ελληνικό δημόσιο αγόρασε και πούλησε την ίδια τιμή χωρίς ζημιά και χωρίς καθούρα τότε. Χωρίς διαγωνισμό είναι το βασικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να μπει στο τραπέζι το τι πουλάμε, πώς το πουλάμε και ποιος θα είναι να το αγοράσει την Α ή στη Β τιμή. Αυτό είναι το δεδομένο. Ότι το ελληνικό κράτος έγινε ο dealer, ο μεσάζοντας κάποιων συμφερόντων ενός ιδιώτη. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι ότι δεν έχασε, γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε σε αυτό. Δώσαμε χρυσό 25 δις για 11 εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ. Αλλά ας αφήσουμε τη χασούρα προς τον παρόν. Σα απαντήσω. Μην αφήσουμε τίποτα να πέσει στο έδαφος. Αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση έρχεται για πρώτη φορά και με την νομοθεσία που περνάει περί royalties, περί δικαιωμάτων του δημοσίου, για πρώτη φορά θέτει ότι το δημόσιο παίρνει ποσοστό από οτιδήποτε εξορυγνύεται από την ελληνική γη. Αυτό είναι μια μεγάλη επανάσταση στον ελληνικό μεταλλευτικό κώδικα που γίνεται την κυβερνήσεω Σαμαρά, που πλέον για κάθε ουγγιά χρυσού ή οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο υλικό βγαίνει. Μάλιστα. Από το έδαφος, το ελληνικό δημόσιο θα έχει άμεσα έσοδα. Πόσο τη εκατό, κύριε Μηταράκη, μισό λεπτό. Ένα είναι τα θέματα. Τα ρόγιαλτι είναι άλλο θέμα. Και αν θέλετε, πείτε μου πόσο τη εκατό παίρνει. Γιατί όταν άλλο να πάρει ένα ορχείο για 11 εκατομμύρια π.χ. και άλλο να πάρει ένα ορχείο για 11 εκατομμύρια από καταβολή, αλλά από εκεί και πέρα κάθε ουγγιά που βγάζει θα δίνει στο δημόσιο 100-200. Όχι, πόσο θα πείτε μου τα ρόγιαλτι, πόσο είναι. Πόσο είναι. Πολύ περισσότερο. Ο νόμος λέει, αν θυμάμαι καλά, ότι τα ρόγιαλτι είναι από 2 έως 3%. Εσείς πόσο το έχετε ορίσει όταν παίρνουμε. Αναμένετε την Υπουργική Επόμενη το 10. Αναμένουμε, αλλά έχουμε εδώ, δηλαδή χωρίς να έχουμε ορίσει τα royalties, έχουμε δώσει μια εταιρεία την ίδια ώρα κάνοντας το ελληνικό κράτος τον dealer σε έναν επιχειρηματία και εμείς θεωρούμε επιτυχία ότι έχουμε βάλει royalties. Και ποιος σας είπε, κύριε Μηταράκη, ότι μια άλλη εταιρεία που θα έπαιρνε το χρηστό δεν θα έβαζε royalties? Γιατί δεν κάνανε διαγωνισμό? Γιατί δεν καταργείται αυτό που έκανε η προηγούμενη ερώτηση, η προηγούμενη κυβέρνηση να κάνει ένα διαγωνισμό? Κύριε Βατζηλάνη, μου ανοίγετε θέματα που πάνε 5, 10, 15 χρόνια πίσω, ενώ εγώ σας λέω τι κάνουμε εμείς σήμερα για να διορθώσουμε τα συμφέροντα του δημοσίου. Τι κάνετε, κύριε Μηταράκη, πείτε μου. Προς το παρόν δένετε κόσμο στις κουριές, κύριε Μηταράκη. Προς το παρόν αυτό κάνετε. Και παρακολουθείτε μια ολόκληρη περιοχή και την έχετε βαφτίσει εγκληματίες. Αυτό κάνετε.
και έχετε δώσει 25 δισεκατομμύρια χρυσού σε μια εταιρεία αντί 11 εκατομμυρίων. Και δεν λέτε εμείς θα την καταργήσουμε τη συμβασία αυτή, γιατί δεν είναι στο συμφέρον του ελληνικού κράτους. Πόσο κάνει ο χρυσός που είναι κάτω από το υπέδαφος της Χαλκιδικής? Απαντήστε μου, 11 εκατομμύρια κάνει. Πρώτον, σε ένα ευνομούμενο κράτος δεν καταργούνται συμβάσεις. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Υπουργέ? Δεν είπα ότι θα καταργήσει τη συμβάση για τα υποβρύχια. Εσείς δεν είπατε ότι θα καταργήσει το νόμο 3885 του κ. Βενιζέλου για τα υποβρύχια? Μια ευνομούμενη κοινωνία, όταν υπάρχουν επενδύσεις, δεν καταργεί τις επενδύσεις, γιατί τότε κανείς δεν θέλει να έρθει να επενδύσει σε μια χώρα η οποία έχει αυτή την αστάθεια που δεν έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Και τι κάνουν οι υπουργοί, κύριε Υπουργέ? Φωτογραφίζονται στις επιχειρήσεις. Βγάζουν φωτογραφίες στις επιχειρήσεις. Φωνάζετε πάρα πολύ και δεν σας ακούω καλά. Συγγνώμη, ναι. Παρακαλώ. Λέω ότι τα royalties πλέον διορθώνουν, αν θέλετε, το θέμα των δικαιωμάτων του δημοσίου, και όση περιουσία δεν υπάρχει κάτω από την Χαλκιδική, το δημόσιο θα πάρει το δίκαιο δικό του μερίδιο. Συν τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, συν τυπολογία εισοδήματος. Αλλά δεν ξέρετε αν προσδιορίζετε τα royalties. Γιατί, ας πούμε, η Νορβηγία, κύριε Υπουργέ, η Νορβηγία παίρνει royalties, η Νορβηγία ως κράτος από το πετρέλαιο, για παράδειγμα, γιατί μιλάμε για ορυκτό πλούτο, παίρνει royalties 75% στο πετρέλαιο. Εσείς πόσο θα πάρετε, ξέρετε? Θα σας πω, όταν δημοσιευτεί η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υπηρεσιών και Οικονομικών. Με ρωτάτε να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιευτεί. Είναι φυσικό να μην μπορώ να το κάνω. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις. Σας επαναλαμβάνω ότι η αρμοδιότητα του χρυσού δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Δεν είναι ο άνθρωπος που ασχολείται καθημερινά με αυτά τα θέματα. Τα θέματα του χρυσού τα ασχολείται καθημερινά το Υπουργείο ΥΠΚΑ. Και γι' αυτό εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ ποια είναι τα κίνητρα πίσω από ένα δημοσίευμα το οποίο δεν είχε κανένα ουσιαστικό στοιχείο. Απλώς προσπαθούσε να δημιουργήσει μια θολή εικόνα για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με αυτό το αντικείμενο, στο βαθμό που αυτό προσπάθησε να εξηγήσει. Ξέρετε τι κάνετε τώρα? Κάνετε το λάθος το οποίο τους αποδίδεται. Δηλαδή υπάρχει ένα δημοσίευμα και αντί να απαντήσετε σε αυτό, αποδίδετε σκοπιμότητα. Με τον ίδιο τρόπο, κύριε Υπουργέ. Έχω βγάλει δελτίο τύπου στο ΑΠΕΧΤΕΣ. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει, ελπίζω να το παίξετε αργότερα. Το οποίο απαντάω σημείο-σημείο σε όλα αυτά που καταλογίζουν. Το οποίο βλέπω όμως ότι πολλά περιοδικά τα οποία με χαρά αναπαρήγαγαν το Ανκόλο έχουν ξεχάσει από χτες και διάφορα site να αναπαράγουν την δικιά μου απάντηση. Η οποία λέει ότι δεν έχετε, εμείς να το πούμε να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί μπορεί να έχουμε και διάψευση της διαψεύσεως, ότι δεν έχετε σχέση με τη Fidelity. Έχω σχέση με τη Διεθνή Fidelity International. Μάλιστα. Η οποία είναι μια εταιρεία η οποία είναι εκτός Αμερικής, έχει διαφορετικούς πελάτες, μετόχους και καμία σχέση συνεργασίας με την Αμερικάνικη Fidelity. Απλώς ιδρυθήκαν από την ίδια οικογένεια πριν 80 χρόνια, η οποία η Αμερικάνικη Fidelity, από ό,τι διαβάζω στο δημοσίευμα της Ανκόλου, γιατί εγώ δεν έχω καμία προσωπική εικόνα, είναι μέτοχος, λέει, της Eldorado κατά 5%. Έτσι ακριβώς είναι. Και αν ξέρετε το μέγεθος Fidelity, σημαίνει ότι το 0,001 των κεφαλαίων της Fidelity έχει μπει στην Eldorado. Δηλαδή και για τη Fidelity, αν η Eldorado τριπλασιαστεί ή χρεοκοπήσει, η επίδοση είναι μηδενική στα βιβλία. Αυτό έχει να κάνει με το εταιρικό, σχήμα, όχι με τα σφαίροντα. Ακούστε με. Ο εφοπλιστής κύριος Βαξεβάνης έχει 15 καράβια και καθένα από αυτά είναι μια διαφορετική offshore εταιρεία. Αυτό είναι θέμα ασφάλειας και όχι μη σχέση των εταιριών. Αν ανήκουν και τα 15 καράβια σε εσάς, ναι, είναι κοινή εταιρεία. Αν το ένα ανήκει σε εσάς, το άλλο ανήκει σε μένα. Το άλλο ανήκει όχι, σε offshore ανήκουν. Ναι, εγώ σας απαντώ ότι στην τελική ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Η Fidelity είναι θυγατρική της Fidelity. Και η Fidelity έχει επενδύσει στην Eldorado. Πες το όνομα της μητρικής. Fidelity. Fidelity International. Εδώ. Πώς είπατε? Fidelity International είναι η διεθνή κοινωνική σχέση με Αμερικάνικη. Κύριε Βαξεβάνη, δεν αρνούμε. Είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Αν θέλετε να κάνετε μια περιστατωμένη μελέτη τις επόμενες εβδομάδες και να τα ψάξετε και στο SEC και τα filing, θα δείτε ότι είναι δύο ξεχωριστές εταιρείες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω φύγει εδώ και χρόνια από εκεί πέρα και πάλι προσπαθούν να με μπλέξουν. Δεν καταλαβαίνω. Αν εσείς, να σου πω ένα παράδειγμα, δουλεύατε πριν 4 χρόνια στο τηλεοπτικό σταθμό Β. Και ο τηλεοπτικό σταθμό Β που έχετε φύγει και δουλεύετε τώρα στο κόκκινο κάνει κάτι. Όχι, έχετε σχέση εσείς. Αν είμαι υπουργό. Όχι, τώρα ως δημοσιογράφος όχι, αλλά αν γίνω υπουργό και πάω και επιδοτήσω το συγκεκριμένο σταθμό σε βάρος άλλων σταθμών, προφανώς και κάποιος θα με ρωτήσει και με το δίκαιο του. Βαξεβάνη, δούλευε στο σταθμό Β. Και τώρα ευνοείστε συμφέρον του σταθμού Β. Χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα. Με συγχωρείτε. Αλλά εγώ δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο έτσι αλλιώς. Δεν έχω δώσει κανένα προνόμιο σε αυτή την εταιρεία έτσι αλλιώς. Και δεν είναι και αρμοδιότητες να το κάνω έτσι αλλιώς. Γι' αυτό σας λέω φαίνεται περίεργο το δημοσίευμα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση που προέρχεται από ό,τι καταλαβαίνω από την περιοχή των Σκουριών και λέει: εάν ο κόσμος δεν έχει να πει νερό το οποίο θα μολυνθεί, ποιος θα μας το φέρει? Το λέει πιο χοντρά, το φιλτράρω.
Αν μια εταιρεία δεν εκπληρώνει τους περιβαλλοντικούς όρους, κλείνει. Αν μια εταιρεία εκπληρώνει τους περιβαλλοντικούς όρους, λειτουργεί. Τους εκπληρώνει, τους εκπληρώνει, κύριε Υπουργέ. Σύμφωνα με, με ό,τι λένε μέχρι στιγμής όλα τα δικαστήρια στα οποία έχουν γίνει όλες τις προσφυγές, τους εκπληρώνει. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λέει άλλο. Τις οποίες εγώ δεν έχω σχέση μου. Αν θέλει κάποιος να προσφύγει στη δικαιοσύνη, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της λειτουργίας οποιασδήποτε ελληνικής εταιρείας, αν θεωρεί ότι δεν πληρεί τους περιβαλλοντικούς όρους. Και ο δικός σας σταθμός, αν δεν πληρεί τους όρους πυρασφάλειας, μπορεί κάποιος να προσφύγει και να προσφύγει. Έτσι είναι ο νόμος. Υπάρχει μια έκθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Και στην κουβέντα που μιλάμε 20 λεπτά, δικιά μου σχέση σε όλη αυτή την ιστορία, δεν έχω βρει ακόμα που είναι. Και γιατί εμπλέκομαι σε ένα θέμα το οποίο δεν έχω σχέση. Και δεν παίρνω μια πιστική απάντηση ούτε από Ανθόλο, ούτε από εσάς που έχετε τόσο ενδιαφέρον να καλύψετε το θέμα. Εγώ που σχετίζω. Μην μου καταλογίζεις τώρα και το ενδιαφέρον μου να καλύψω δημοσιογραφικά ένα θέμα. Δεν το καταλογίζεις. Η δουλειά μου είναι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μ' αρέσει να συζητάω, μ' αρέσει ο διάλογος, μ' αρέσει να είναι όλα διαφανή. Απλώς να μην γινούμαστε και με θεωρίες συνωμοσίας σε μια εποχή που πράγματι υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα, πολύ πιο σοβαρά από αυτά που προσπαθούμε να συζητήσουμε. Μάλιστα, εγώ θα επαναλάβω την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια επενδυτική, όπως την χαρακτηρίζεται, κατάσταση στις σκουριές, με όλες τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν επί του θέματος, οικολογικές κλπ. Και για αυτό το θέμα είμαστε υπόλογοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βάζει στο σκαμνί επειδή οι ελληνικές κυβερνήσεις, νομίζω ήταν η κυβέρνηση με την οποία συγκυβερνείται τώρα, ήταν ο εταίρος ήταν στην εξουσία, όταν έγιναν όλα αυτά, οι ελληνικές κυβερνήσεις έδωσαν χωρίς διαγωνισμό το χρυσάφι της χώρας. Με βρίσκεται σε ένα θέμα το οποίο είναι στον πιλάτη και δεν είναι θετικό. Ωραία. Γνωρίζω, θυμόμενο το θέμα, ότι η ελληνική κυβέρνηση ούτε κέρδισε ούτε έχασε, μεταβίβασε και ξέρω ότι η δικιά μας κυβέρνηση. Δεν επιχείρημα αυτό. Ξέρετε, όχι, έχασε κύριε Υπουργέ. Εγώ ξέρω μια εταιρεία η οποία θα δίνει 75 εκατομμύρια. Εσείς που ξέρετε ότι δεν έχασε το ελληνικό δημόσιο. Εγώ ξέρω εταιρεία που θα δίνει 75 εκατομμύρια. Εσείς που ξέρετε ότι δεν έχασε το ελληνικό δημόσιο. Επειδή μεταβίβασε από 11 εκατομμύρια σε 11. Ξέρω εταιρεία που θα έδινε 75 εκατομμύρια και μια άλλη που θα έδινε 500 εκατομμύρια. Εσείς που ξέρετε ότι δεν έχασε το ελληνικό δημόσιο. Κύριε Βεξεβάνη, ευχαρίστω σε ένα θέμα. Θέλετε να το μελετήσετε και να το ψάξετε τι έγινε τότε. Με ενδιαφέρει σε μένα τη διαβέρα. Εγώ σα λέω τι κάνουμε τώρα και αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι επιβάλλουμε φόρο υπέρ του δημοσίου για να προστατεύσουμε την αξία του δημοσίου. Μάλιστα. Φόρο υπέρ. Προσέξτε, φόρο υπέρ των κερδών. Αυτών που θα εμφανίζει η εταιρεία ως κέρδη. Όχι, όχι. Πέρα από του φόρου των κερδών. Και τα royalties. Μόνιμος ειδικός φόρος πάνω σε κάθε ποσότητα που βγαίνει από τη γη. Τον οποίο δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή να προσδιορίσετε. Μάλιστα. Θα τη βγάλει το αρμόδιο Υπουργείο. Στο Αμπού Ντάμπι τι θα κάνετε? Έχω καθυστερήσει πάρα πολύ να μπω σε ένα ραντεβού με τον κύριο Ντάμπι. Καλή επιτυχία στο ραντεβού σας, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Των 5 και 5 στο κόκκινο. Ο φόβος σας σκορπάει,
Ο φόβος σε κρατάει με την πόρτα κλειστή. Είναι ο φόβος που πιατάζει. Ο φόβος σου ζητάει κάθε μέρα από τη ζωή σου λίγο ακόμα πιο πολύ. Είσαι ταξιδιώτης, όμως είσαι τη Γάζα στη ζωή. Να σε πάει κάτι ξέρει αυτή. Άσε τους φίλους να σ' αγγίξουν, ας το λουλούδι σου να βγει. Είναι ο φόβος που σε κρατάει με την πόρτα κλειστή. Είναι το hot dog radio που χτυπάει κόκκινο. Ακούτε το Σταμάτη Μορφωνιό, έναν καλλιτέχνη ο οποίος πέρασε από τους δρόμους, τα σακάκια και τα μπαγκάκια της Αθηνάς για να καταλήξει ο άνθρωπος που, κατά την άποψή μου, δημιουργεί το νέο πολιτικό τραγούδι. Αυτός είναι ο λόγος που πήραμε την απόφαση στο hot dog την Πέμπτη να δώσουμε ένα CD. Για πρώτη φορά δίνουμε CD και το δίνουμε για άλλους λόγους. Ένα CD με τα τραγούδια, τα 10 τραγούδια του Σταμάτη Μορφωνιού. Δεν πουλάμε CD, συνεχίζουμε να πουλάμε το περιοδικό, συνεχίζουμε να έχουμε έρευνες. Απλώς θεωρήσαμε ότι πρέπει οι νέοι καλλιτέχνες, με ένα κόστος το οποίο αναλαμβάνει το hot dog, να γίνουν γνωστοί στον κόσμο. Είναι αρκεί πλέον να μιλάμε για την διανόηση και την τέχνη που δεν κάνει τίποτα και ήρθε η ώρα να δώσουμε το βήμα στην τέχνη και στη διανόηση να κάνουν κάτι. Λοιπόν, μετά τη συνέντευξη με τον κύριο Μηταράκη, μπείτε στο κουτί Pandora.gr, πατήστε το hot dog radio, το banner και στείλτε μας μήνυμα. Ο υπουργός, ο κύριος Μηταράκης, ο οποίος απαντώντας σε ένα δημοσίευμα του Αμφόλου που τον εμφανίζει να είναι εργαζόμενος και στέλεχος της εταιρείας Fidelity και στη συνέχεια έναν υπουργός ο οποίος ευνοεί την Eldorado Colt, της οποίας μέτοχος είναι η Fidelity, είπε ότι οι εταιρείες είναι διαφορετικές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι η εταιρεία είναι, ανήκει στην ίδια οικογένεια και είναι γνωστό βέβαια σε όλους ότι είναι θέμα τακτικής ο διαχωρισμός των εταιριών και το να φαίνεται ότι είναι σε διαφορετικά συμφέροντα για να μην παρασύρει μία την άλλη σε περίπτωση πτώσης. Όπως είπα άλλωστε τον κύριο Μηταράκη, οι εφοπλιστές δεν έχουν μία εταιρεία στην οποία έχουν τα καράβια τους, αλλά έχουν 30 εταιρείες στις οποίες έχουν 30 καράβια, offshore εταιρείες. Αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι ο κύριος Μηταράκης, απαντώντας το θέμα για την επένδυση του χρυσού στην Ελλάδα και για το πρόστιμο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να έχει πάρει από την προηγούμενη ιδιοκτησία το χρυσό και να τον έχει δώσει την ίδια τιμή στον κύριο Μπόμπολα, είναι παράνομο. Ωστόσο, ο κύριος Μηταράκης είπε ότι δεν έχασε το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι ψέματα. Αν γινόταν διαγωνισμός όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η τιμή του
και οι ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα. Και βεβαίως ο κ. Μηταράκης δεν απάντησε σε αυτό ούτε σε διάφορα άλλα θέματα, μιλώντας γενικώς για ρόγιαλτις που θα δοθούν, τα οποία δεν μπορεί να προσδιορίσει. Κυρία Ραχίλ Μακρύ, είναι η βουλευτής των Εξάρτητων Ελλήνων. Μας ακούει? Δεν μας ακούει, κυρία Ραχίλ Μακρύ. Την κυρία Μακρύ την είχαμε στο τηλέφωνο, έπεσε γραμμή για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Έχει κάνει κάποιες καταγγελίες σχετικές. Και διαβάζω μερικά από τα μηνύματά σας, μάλλον δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα, που αφορούν τις σκουριές. Ο κόσμος συνεχίζει να διαμαρτύρεται για την μόλυνση, την οποία ο κύριος Μηταράκης είπε ότι δεν υπάρχει. Αν υπάρξει, θα κλείσει το εργοστάσιο. Για το πώς δόθηκε αυτή η εταιρεία, με ποιο τρόπο δηλαδή δόθηκε, και με τρόπο μάλιστα ο οποίος είναι προκλητικός και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όλα στα μηνύματά σας, κυρία Μακρύ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήσασταν στη γραμμή όταν μιλάει ο κύριος Μηταράκης. Ναι, άκουσα όλη την. Δεν σας βάλαμε στη συζήτηση για λόγους όχι μόνο ότι είναι ο υπουργός και πρέπει να απαντήσει, αυτός κατηγορείται, αλλά και γιατί είχε ένα περιορισμένο πρόγραμμα από ό,τι μας είπε ο κύριος Μηταράκης. Για πείτε μας λοιπόν, αφού ακούσε τον κύριο Μηταράκη. Να πω, εγώ και εγώ διάβασα όταν κυκλοφόρησε το περιοδικό Unfollow το συγκεκριμένο ρεμπορτάζ που αφορά την εμπλοκή του κυρίου Μηταράκη με το θέμα της εταιρείας Fidelity Fund, όπου είναι μέτοχος στην εταιρεία Eldorado, το οποίο διαχειρίζεται, όπως γνωρίζετε, έτσι, ό,τι αφορά τις επενδύσεις του χρυσού στη χώρα, κυρίως το πέραμα του ευρώ, αλλά και τη συνέχεια τις επενδύσεις του χρυσού στη Χαλκιδική. Και προέβη αμέσως, αφού μελέτησα και το ρεπορτάζ και κάποια άλλα στοιχεία από μόνη μου, έκανα και κάποιο δελτίο τύπου, έτσι τοποθέτησή μου, όπου του ζήτησα να παραιτηθεί, καθώς αυτό δείχνει την εμπλοκή του, έτσι, ενώ υπηρετούσε συμφέροντα κάποιες εταιρείες, δείχνει την εμπλοκή του, καθώς είναι αυτός, παρόλο που δεν θέλει να το αποδεχτεί, ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις επενδύσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και του χρυσού. Αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε ότι όπως φαίνεται και στο Bloomberg είναι τέταρτος μέτοχος η Eldorado. Είναι τέταρτος ακριβώς, με ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 4-16% κατά περίπτωση. Κυμαίνεται και αυτό αλλάζει και μεταβάλλεται, γιατί όπως γνωρίζετε κύριε Βαξεβάνη, συνηθίζεται αυτό να συμβαίνει σε τέτοιες εταιρείες, τα ποσοστά δηλαδή να παρουσιάζουν αλλαγές και διακυμάνσεις. Γιατί κατά καιρούς μεταβιβάζουν από το ένα στο άλλο πακέτα μετοχών σε προσυμφωνημένες τιμές για να μπορέσουν να εγγράψουν λογιστικά κέρδη. Αυτό είναι μια τακτική η οποία συμβαίνει, έτσι, και το γνωρίζουμε όλοι. Τώρα με τον κύριο Μηταράκη. Ο κύριος Μηταράκης αναλαμβάνει ως Υφυπουργός Ανάπτυξης στις 21 Ιουνίου του 2012 και στις 6 Εβδόμου του 2012 με το ΦΕΚ 2094 ο κύριος Πρωθυπουργός τον κάνει υπερυπουργό, τον αναλαμβάνει δηλαδή υπερεξουσία, στην ουσία δηλαδή να διαχειρίζεται όλες τις επενδύσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και τις επενδύσεις έτσι, του χρυσού. Μία από τις εντολές του Πρωθυπουργού ήταν προς τον Υφυπουργό να αναλάβει προσωπικά και τα θέματα προώθησης των επενδυτικών σχεδίων για τα χρυσορυχεία. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί να υπενθυμίσω ότι είχε ενταχθεί η επένδυση στο πέραμα του Εύρου με την Eldorado σε καθεστώς fast track από το 2011. Όμως το έργο αυτό είχε παγώσει γιατί υπήρχαν οι σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά των θεσμικών φορέων αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Τις οποίες δεν λαμβάνει η κυβέρνηση να σημειώσουμε υπόψη, γιατί προφανώς θεωρεί ότι δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται. Σε καμία περίπτωση τέτοιων επενδύσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνίες. Αυτό έχει συμβεί και στο Κιλκίς με το χρυσό, το γνωρίζετε, αλλά και κατά πόσο για το πιο γνωστό που είναι στη Χαλκιδική που έχουμε δει τα αποτελέσματα κυρία Μακρύ, και επένδυση με ΜΑΤ. Ναι, κυρία Μακρύ, να τον κόσμο. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι αυτές τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι αντιδράσεις συνταγματικά κατοχυρωμένες, δηλαδή το αντιδρώ εγώ επειδή στην περιοχή μου έρχεσαι εσύ να μου κάνεις κάτι το οποίο θεωρώ επιζήμιο. Το να αντιδρώ είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Όταν σου δηλητηριάζουν το νερό όπως γίνεται στη Χαλκιδική, γιατί ο κύριος Καμένος γνωρίζει ότι θα έρθει και άρεσε τη ασυλία του, γιατί κατηγορείται από τον κύριο Πάχτα για αυτό. Όχι, λέω το εξής, ότι ανεξάρτητα από την ουσία του θέματος, αν δηλαδή κάποιος πει ότι ισχύει ή δεν ισχύει, το δικαίωμά μου εμένα να διαμαρτύρουμε, γιατί αυτό θεωρώ ασύμφορο για παράδειγμα, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Δεν μπορεί μια ολόκληρη κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός να χαρακτηρίζει κουκουλοφόρο όποιον ασκεί το συνταγματικό του δικαίωμα. Να σας πω ότι επειδή ήμουν χθες στα δικαστήρια στην Κοζάνη με τους κατοίκους της Ακρινής, είναι ένα χωριό το οποίο είχαν καταδικαστεί, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια όλοι οι κάτοικοι από τη ΔΕΗ, γιατί είχαν αντισταθεί έτσι, στη λειτουργία του εργοστασίου, η οποία δημιουργούσε προβλήματα και επίσης δεν τους δίνανε κάποια ανταποδοτικά ωφέλη που υπήρχαν και γενικά και υπήρχε πρόβλημα και με το νερό. Αυτοί λοιπόν οι κάτοικοι χθες δικαιώθηκαν από το δικαστήριο, όλοι τους. Οι οποίοι προσέφεραν γιατί κατά τη ΔΕΗ είχαν κλείσει τους ταινιόδρομους και είχαν προκαλέσει βλάβη στους ταινιόδρομους της ΔΕΗ. Αυτό νομίζω λέει πολλά το πώς η δικαιοσύνη αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm.
Ωστόσο, να πούμε για να συνεχίσω το ιστορικό, ότι ενώ είπαμε ότι είχε βγει αυτό το ΦΕΚ το οποίο του δίνει υπεραρμοδιότητες και με την εντολή προφανώς του Πρωθυπουργού, τον, σαν υπουργός δηλαδή για τα θέματα των επενδύσεων και της ανάπτυξης, είναι αυτός ο οποίος επισκέφτηκε, το πρώτο μέρος που επισκέφτηκε είναι η περιοχή της Θράκης. Δηλαδή η περιοχή όπου έχουμε το θέμα με το χρυσό. Και υπάρχουν και δηλώσεις επίσημες από τα δελτία της επίσκεψής τον Αύγουστο του 2012, όπου μεταξύ των άλλων επισκέφτηκε και τον πολίτη, επισκέφτηκε τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους κτλ. Προκειμένου να τους πείσει για, για τη σπουδαιότητα της λειτουργίας των χρυσορυγίων στην περιοχή. Και μάλιστα υπάρχει και δήλωσή του, η οποία λέει ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή, όπως είναι τα χρυσορυχεία. Μα το είπε και εδώ στη συνέντευξη ο κ. Μεταράκης. Βεβαίως. Άρα λοιπόν. Έχουν ένα έντονο άγχος και αυτός και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ήθελα να σας πω ότι στο βιογραφικό του κ. Μεταράκης, που είναι τιμή του να δουλεύει σε τέτοιες επιχειρήσεις τόσο μεγάλες και να έχει τέτοια εμπειρία, κανένας δεν το αμφισβητεί, ούτε του λέει κανένας γιατί δούλεψε αυτές τις εταιρείες. Είχε αποκρύψει από το βιογραφικό του ότι δούλευε στη συντέλεση του Φάνη. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα, γιατί κάποιο τώρα ακροατή θέλει μια ερώτηση αν ο κύριο Σαμαράς ήξερε τη σχέση του κύριου Μηταράκη με την εταιρεία. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι για ό,τι θα έκανε ο κύριο Σαμαράς. Αλλά ένα θέμα διοντολογία. Λοιπόν, ο κύριο Σαμαράς δεν μπορεί να το αναθέτει αμέσως μόλις γίνεται όλες τις επενδύσεις της χώρας και ιδίως να το αναθέτει αυτές που έχουν σχέση με το χρυσό. Και ο κύριος Σαμαράς, να πω ότι όταν επισκέφθηκε την Αμερική, αυτά υπάρχουν, αν το δείτε δηλαδή και το αναζητήσετε, έκανε μια συνάντηση με μεγάλα φαντς. Ένα από τα φαντς ήταν η Fidelity. Σωστό. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Ωστόσο όμως, όταν είσαι δικαστής για παράδειγμα και πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο και έρχεται ο συγγενής σου μπροστά σου, εγώ έχω δει δικαστή μέσα στο δικαστήριο να λέει ότι εγώ έχω σχέση συγγενική με το πρόσωπο αυτό και αποχωρώ. Και ορίζεται άλλο δικαστή. Η επαγγελματική σχέση. Για ηθικούς λόγους, για την επαγγελματική σχέση. Και εδώ τώρα έχουμε έναν υπουργό που δούλευε σε μια εταιρεία που είναι μέτοχος που έχει για την Ελντοράντο. Και το δηλώνει. Η Ελντοράντο είναι η βασική, έτσι, που η οποία καίγεται και θέλει τις άδειες λειτουργίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες στα χρυσορυχεία στο πέραμα του Εύρου, που αποκρύπτει από το βιογραφικό του ότι είχε σχέση με αυτή την εταιρεία. Και είναι αυτό στην ουσία που εγκρίνει με φάστρακ αυτές τις διαδικασίες. Και να μην λέει για τώρα για τις περιβαλλοντικές μελέτες και μας παρουσιάζει ως άσχετους, γιατί εγώ πρέπει να πω ότι υπηρέτησα στο Υπουργείο στην Οικονομική Διεύθυνση και δεν είχα σχέση με περιβαλλοντικές μελέτες. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο οποίος με δηλώσει όταν πήγε στον Εύρο, έλεγε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να απελευθερώσει τις περιβαλλοντικές μελέτες για να συνεχίσει η επένδυση. Άρα δεν τα έλεγα εγώ. Τα έλεγε ο ίδιος. Ξέρετε, αν, κυρία... αν δεν είναι στη δική του δικαιοδοσία, λοιπόν, θα μπορούσε να βγει ο κύριος Υπουργός ή να πάρει τον Υφυπουργό ΙΠΚ μαζί του από το χέρι για να δει αυτό σε αυτό το θέμα. Καλά, υπερβάλλεται τώρα. Όχι και να πάρει τον... όχι και να πάει ο Υπουργός τώρα. Οι υπουργοί πάνε εκεί πέρα για να φωτογραφηθούν, δεν πάνε για να κάνουν. Ίδια το ΜΑΙΚΑ. Επίσης, όταν έρθει και γίνει οτιδήποτε στη Βουλή, δεν υπογράφουν ή δεν συνυπογράφουν οι δύο υπουργοί. Δηλαδή, ο ανάπτυξη με το περιβάλλοντο δεν θα συνυπογράψουν αφού εμπλέκονται και τα δύο υπουργεία. Φυσικά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κυρία Μακρύ, επειδή είστε και μέλος του Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θεωρούν φιλικότερη προς τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου μία εταιρεία αρπακτικών από ένα δημόσιο υπάλληλο που με το καλό ή με το κακό τρόπο εργάζεται σε αυτή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να θεωρούμε εχθρικό οτιδήποτε δημόσιο και να θεωρούμε συμβατό με την υπουργική μας ιδιότητα, με την κυβερνητική δράση, με οτιδήποτε κάνουμε στη χώρα, την όποια εταιρεία. Υπάρχει δεξιά και αριστερά σε όλο τον πλανήτη και που δεν είναι ότι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό απόλυτο. Γι' αυτό και είναι στα πλαίσια της τακτικής της επικοινωνιακής, γιατί είναι απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προβλήματα μέσα. Υπάρχουν ναι, επίορκοι, αλλά σας πληροφορώ ότι οι επίορκοι υπάλληλοι και αυτοί οι οποίοι κάνουν όλα αυτά που κάνουν είναι αυτοί τους οποίους τους έχουν διορίσει οι ίδιοι. Οι πολιτοί τους είναι. Δεν θα δείτε ποτέ εμένα, ας πούμε, να γινόμουν διευθυντή στο Υπουργείο. Να είστε σίγουροι. Και ξέρετε. Βλέπατε τα πρωτόκολλα επί χρόνια, ακόμη και με διδακτορικά, ακόμη και με οτιδήποτε, και θα βλέπατε τους παρατρεχάμενους τους να γίνονται διευθυντές. Και αυτά μπορούμε, υπάρχουν αποδείξεις και ονόματα και συγκεκριμένα. Αν δείτε ολόγυρα, υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη και κυρίως αυτή η τάση εντοπίζεται στην Ελλάδα λόγω κρίσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν σε κάποιες εταιρείες εμφανίζονται σε κυβερνήσεις και αφού τελειώσει ο ρόλος στις κυβερνήσεις. Επιστρέφουν σε εταιρείες. Δεν τρέχει κάτι. Βέβαια. Δηλαδή, κράτος και εταιρεία έσονται σάρκα μία. Δηλαδή, αν δούμε τον κύριο Μεταράκη αύριο μεθαύριο να γυρίζει στην Fidelity Fund για να δουλεύει, θα μας φανεί καθόλου περίεργο. Ενώ η διατέλεσε υπουργός, ας πούμε, και αν έχουν περάσει όλες οι επενδύσεις, ας πούμε, του χρυσού στην Ελλάδα. Όχι, θα πει ήμουνα ένας καλός εργαζόμενος και γι' αυτό με ζήτησα να επιστρέψω. Ναι, εγώ, ας πούμε, που είμαι δημόσιος υπάλληλος, όταν έγινα βουλευτής, έπρεπε να παραιτηθώ από το αξιώμα του δημοσίου υπαλλήλου.
Όπως και ο δημόσιος υπάλληλος, όταν υπηρετεί στο ελληνικό δημόσιο, δεν μπορεί να έχει καμία άλλη εμπλοκή με οτιδήποτε. Σχέση με εταιρείες. Πόσο μάλλον αν η σχέση του με το δημόσιο είναι υπουργική, έτσι. Επομένως, είναι... πώς μπορεί ένας υπουργός να έχει σχέσεις με εταιρείες. Λοιπόν, και να τα αποκρύπτει, σας είπα. Γιατί το βασικό εδώ είναι ότι αποκρύπτει και από το βιογραφικό του ότι υπηρέτησε σε αυτή την εταιρεία προφανώς για να μην μπορούμε να τα βρούμε. Ωστόσο, όμως υπάρχουν τα Bloomberg, τον οποίο τον διαψεύδουν σε αυτά τα οποία λέει. Κυρία Μακρύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μακρύ των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να τονίσουμε, να σημειώσουμε εδώ ότι στις 9 του Νοέμβρη θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση από τις Σκουριές στη Θεσσαλονίκη. Το στέλνουμε μόλις τώρα από την Χαλκιδική. Και καλό να το έχουμε κατά νου. 9 Νοεμβρίου η μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Πριν μπούμε σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μηταράκη, για την οποία ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε ή πολύ περισσότερο να βγάλει τα συμπεράσματά του, μιλάγαμε για την συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είπε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μερικά πράγματα, να τα ακούσουμε γιατί θέλω πάρα πολύ να σχολιάσω. Εγώ θεωρώ ότι δεν υποστηρίζει μια Ελλάδα για τους Έλληνες που έλεγε ο Ανδρέας, υποστηρίζει μια Ελλάδα για τους λαθρομετανάστες, υποστηρίζει μια Ελλάδα χωρίς εξωτερική πολιτική επειδή θα έχει καταργήσει τα προβλήματα της Ελλάδος, υποστηρίζει μια Ελλάδα επαγγελματιών του κρατικού συνδικαλισμού. Υποστηρίζει μια Ελλάδα καθημερινών κινητοποιήσεων και καταλήψεων όπου βρει. Υποστηρίζει μια Ελλάδα που οι λέξεις έθνος και πατρίδα είναι απαγορευμένες. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, πιστεύω πραγματικά ότι μέσα σε όλον αυτό τον δύσκολο καιρό που περνάει το αεροπλάνο μας, είναι απίστευτο να μην έχει μια ευθεία γραμμή και μια ξεκάθαρη άποψη για τα θέματα και θα έλεγα, να σου πω κάτι, και ιδιαίτερα και για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Γιάννη Πρεζεντέρη. Ακούσατε τι είπε για τον κύριο Τσίπρα. Επανέλαβε τα περί θρησκείας, οικογένειας, πατριωτισμού και τις αποκλειστικότητες που έχει ο ίδιος και το κόμμα του σχετικά με όλα αυτά. Πολλά μπορεί να σχολιάσει κάποιος πολιτικά για όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Θέλω ωστόσο να κάνω έναν γενικότερο σχολιασμό που δεν αφορά την επιχειρηματολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά τον λόγο του. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται απλοϊκός και ρηχός, με μια πολιτική ρηχότητα και λόγο που θυμίζει συνδικαλιστική τοποθέτηση, σε μένα τουλάχιστον, σε αμφιθέατρο πανεπιστημίου. Χωρίς πολιτικό βάθος, χωρίς ένταση στη σκέψη. Η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά δεν εκφράζει απόψεις, αλλά ενοχοποίηση των άλλων, μετατροπή τους σε δράκους. Ο λόγος του Πρωθυπουργού δεν είναι λόγος Πρωθυπουργού, αλλά κομματάρχη. Ακούστε για μία ακόμα φορά τα θρησκευτικοπατριωτικά του κυρίου Σαμαρά, το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς δεν το εκφράζει ο κύριος Τσίπρας και πώς το εκφράζει ο ίδιος. Καθυλωμένος λοιπόν σε αυτό το αρχαίο τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, περισσότερο εχθρεύεται παρά εκφράζει κομμάτι των Ελλήνων. Κομμάτι των Ελλήνων που πιστό σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη και σε μια σύγχρονη αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος, λέει ότι αυτά πρέπει να είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Η στάση αυτή του κύριου Σαμαρά πιστεύω πως δεν είναι ιδιοληψία ή άποψη έστω. Ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να πάει πέρα από αυτό το όριο σκέψης, πέρα από την ανάλυση επίπεδου δημοτικού, με καλούς και κακούς. Αυτός ο πατριωτικός συναισθηματισμός του κυρίου Σαμαρά και οι γενικολογίες περί ενότητας, την οποία ωστόσο ο ίδιος δυναμητίζει, είναι κάλυψη της αδυναμίας του και της γνώσης του. Πιστεύω ότι είναι ένα εύκολο σχήμα που από τα φοιτητικά του χρόνια ενδεχομένως έχει και χειρίζεται και θεωρεί ότι μπορεί να τον πάει κάπου, αγγίζοντας αντανακλαστικά Ελλήνων τα οποία δημιουργήθηκαν όχι από τις καλύτερες και δημοκρατικότερες κυβερνήσεις. Μερικές φορές πιστεύω πως είναι καλό που ο κύριος Σαμαράς είναι εγγονός της Πινελόπης Δέλτα και καυχάται γι' αυτό. Αλλά είναι κακό ότι δίνει την εντύπωση πως το μόνο που έχει διαβάσει στη ζωή του είναι αυτά που έχει γράψει η γιαγιά του, τα μυστικά του Βάλτου. Σα φύλλα με είδες τη στιγμής και
τα τραγούδια μου μου μένουνε στη μέση, πλοία της άγονης γραμμής, πλοία της άγονης γραμμής στο τελευταίο ταξίδι. Ακούτε στα μάτια Μορφωνιό ένα νέο καλλιτέχνη που επιλέξαμε τα τραγούδια του να δώσουμε με CD στο τεύχος της Πέμπτης με το Hot Dog. Η νέα πολιτική τέχνη η οποία κοιτάζει μέσα της περισσότερο από ό,τι έξω της. Στα μάτια με κοιτάει, λέει, μην εδώ. Ήταν το Hot Dog που ελπίζουμε να χτύπησε κόκκινο με τον κύριο Μηταράκη, είμαι σχεδόν βέβαιος. Να έχετε μια καλή μέρα. Μου λέει παίξε, παίξε μαζί. Μα εγώ φοβάμαι, ολοκλαίω και δεν μπορώ. Παίξε, παίξε μαζί. Κι αυτή η φωνή πληγές ανοίγει και πονώ. Παίξε, παίξε μαζί. Κι όλο δεν έχω πιο τραγούδι να σου πω. Πες μου μονάχα μία λέξη, σ' αγαπώ. Γυρνάει μες στο δωμάτιο, μου παίζει γρυφτό. Όταν εγώ δεν πέσω, σήμερα με πιάσα από το χέρι, με έβγαλε από το σπίτι, με έφερε εδώ, μου λέει. Εδώ είναι όλη η αγάπη που ζητάς, να μείνεις εδώ. Μου λέει παίξε, παίξε μαζί. Μα εγώ φοβάμαι, ολοκλαίω και δεν μπορώ. Παίξε, παίξε μαζί. Κι αυτή η φωνή πληγές ανοίγει και πονώ. Παίξε μαζί. Κι όλο δεν έχω πιο τραγούδι να σου πω. Πες μου μονάχα μία λέξη, σ' αγαπώ.